Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σε έβρισα όσο έπρεπε. Πριν μπεις μέσα, δεν ξέρω αν τα άκουγες. Ήθελα πιο πολύ, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θα το κάνουμε στον δρόμο. Δεν μου λες, εσύ πήρες την απόφαση να γυρίσεις. Ήσουν τριών εβδομάδων που φύγετε από την Αγγλία. Πριν εβδομάδων και κάπου πήρε το αυτί μου ότι έχει πιο ωραίες γυναίκες. Και λέω, τι κάνω εδώ στα κρύα. Και ζέστη. Ναι, και λέω. Ξάπλα. Όλα μαζί. Τι κάνω στα κρύα. Και τους είπες, πάμε να τα μαζέψουμε. Φύγαμε. Τριών εβδομάδων τι έγινε, εσένα περιμένα να γεννηθείς, να πάρεις επικοίτα και να φύγουν. Πώς έγινε αυτό. Έτυχε η μάνα μου είναι Αγγλίδα. Α, είναι Αγγλίδα. Ναι, οπότε έτυχε. Έχεις λίγο. Φέρνω. Λίγο ψιλομπέκαμε έτσι. Ναι. Καλό είναι αυτό, φαντάζομαι, ξέρω εγώ. Κολόφαρτο παιδί είσαι. Είσαι στο MTV, βρήκες δουλειά στην τηλεόραση, είσαι και μοντέλο, τα οικονομάς από παντού. Εντάξει, τώρα το οικονομάω είναι άλλο θέμα. Στο σίριαλ. Έχουμε κάποια προβλήματα. Ναι, δεν αλλά... λέω. Αλλά εντάξει, θα σου πω ηθική ικανοποίηση ότι πάει τόσο καλά. Λες εντάξει. Κάνει κάτι νούμερα του θανάτου, ε. Αυτό οπότε αφού αρέσει τον κόσμο, λέμε εντάξει, δεν βαριέσαι. Εσύ το box πώς την είδες, πότε έκανες box, δηλαδή ποια ηλικία πήγες, έκανες box. Έχω διαβάσει διάφορες συνεντεύξεις. Ναι, έτυχε να ξεκινήσω, θα σου πω, πήγα στην Αγγλία στα 17 να σπουδάσω. Και εκεί ήταν λίγο έτσι παράξενα στην πόλη που πήγα στο Χαλ. Το Χαλ, πού είναι το Χαλ. Βόρεια Αγγλία, βόρεια Αγγλία, εκεί πήγα για να κόπουλο και παίζε μπάλα εκεί. Μπράβο. Λοιπόν, και ήταν λίγο. Δεν θα το πω, δεν ήταν πολύ φιλικοί οι κάτοικοι. Πολύ χάλια ήταν, ε. Ήταν, το χάλε, ψιλοχάλια. Και εκεί είχα ένα φίλο που έκανε χρόνια box και έτυχε μια μέρα να βγούμε έξω και να τσακωθούμε. Τέλος πάντων, τη γλιτώσαμε. Έτυχε. Σύμπτωση. Σε παμ. Έξω από παμ. Μόνο παμ. Ναι. Από παμ. Είχατε πιει και εσείς, είχαν πιει τα Εγγλέζοι. Τα πάιντς τα είχαμε κατεβάσει. Είχαν πιει και Εγγλέζοι μαζί και εσείς. Όχι, όλοι μαζί. Απλά εκεί ήταν. Δεν τις μαζέψατε, αλλά δεν μαθαίνουμε το που ήρθαμε. Είναι αυτό που λέμε, δεν λέω έφαγα, αλλά μου ρίξαν κιόλας. Μου ρίξαν κιόλας. Οπότε μετά συζητάγαμε αυτό και μου λέει, δεν ξεκινάς τη μαχαιά μου και έγινε μεγάλη αγάπη. Θα σου πω πριν από αυτό παίζα μπάλα. Μπάλα ήθελες να παίξεις. Box έκανες, το marketing και το advertising και τις κατά έκανες εκεί πέρα. Πού κολλάνε όλα αυτά. Έπρεπε να πεις τη μαμά και στον παπά ότι σπουδάζω. Όχι, μ' άρεσε. Και μετά ξαφνικά τα παράτησες και αυτά και σου την έδωσε να πας στο Los Angeles. Μετά έκανα μεταπτυχιακό. Έκανες και μεταπτυχιακό. Οπότε δεν προλάβες, 24 είσαι. Τελείωσα σχολούσα 17, είχα κερδίσει χρόνο. Έχεις χρόνο. 17 με 20, ναι, πτυχίο. Μπράβο. 20 με 21 στρατό. Ναι. Και 21 με 22 μισό μεταπτυχιακό. Ναι. Και μετά ξεκίνησα στο MAD. Ναι. Από το MAD με πήρανε στο Ρωτό Τσάτκι Κοπάνα. Ναι. Από εκεί με πήραν στους Βασιλιάδες. Ναι. Και από εκεί με πήραν στο MTV. Και ταυτόχρονα έκανες και το μοντελάκι από 14. Προσπάθησα κάτι διαφημιστικά, κάτι ψιλοκαταλόγου. Το χειρότερο που έκανες τι ήταν. Το χειρότερο που έκανα. Κάτι μου φάγανε κατάλογοι εκεί που μας φάγανε όλη μέρα και ήταν. Κατάλογοι για κάτι βιοτεχνίες, έτσι. Κάτι που. Εντάξει, ναι. Δηλαδή δεν τα δίνεις ούτε στον εχθρό να τα βάλει. Εντάξει. Για να πάμε λοιπόν πίσω. Τώρα, αυτό που με κάνεις με βάζεις ένα τρυπάκι. Ήσουν ένα κολοπέδι μικρός. Μικρός. Τώρα πεις... είσαι μεγάλος, δηλαδή. Σε αποκαλευόσουν, ξεκίναγες, έκανες τον πατέρα σου και τη μάνα σου τραβάνε τα μαλλιά του στη νύχτα για την ώρα που γέρναγες. Όλοι μας. Όλα, όχι. Στούκαρες και μια φορά, μηχανή είχες ποτέ. Μηχανή, όχι, δεν μάθαινε ο πατέρας μου. Καλά μου λέγει, όταν κάνεις παιδί, πάρε μηχανή, άμαθες τότε. Καλά, σούπερ. Εντάξει, ναι. Μένεις με τη μάνα σου τον πατέρα σου τώρα, γιατί είχε μια στιγμή μόνο σου, είχα διαβάσει. Έμενα, δεν έβγαινε. Δεν έβγαινε σε τι, χρήμα ή σε πλήσιμο. Είσαι φαΐ. Όχι, αυτά βγαίνανε, το χρήμα δεν έβγαινε. Δεν έβγαινε. Οπότε γύρισα πίσω, εντάξει. Αλλά έχουμε πολύ καλή σχέση, δηλαδή είναι φιλαράκια, δεν είναι γονείς. Όλα αυτά πάνε μια χαρά. Και στο Άμστερνταμ πώς βρέθηκες. Στο Άμστερνταμ πήγες στο Άμστερνταμ. Τώρα δεν ξέρω τι πήγε να κάνεις στο Άμστερνταμ. Τα μουσεία πήγα να δω. Τα μουσεία πήγες να δεις. Θα πάει σε κάτι καφέ που έχουν ωραίο καφέ και τσάι. Και ξαφνικά βρέθηκε ξεβράκωτος εντελώς σε ένα πάρκο. Πώς έγινε αυτό. Θα σου πω ότι νομίζω ότι είχε γίνει. Δεν θυμάσαι και κανονικά. Χανγκόβερ. Την έχεις δει το Χανγκόβερ. Ναι, ναι, είχαμε πιει λίγο παραπάνω. Κάποιος μπορεί να ρίξει τίποτα μέσα στο Χανγκόβερ. Όχι, είχαμε πιει. Και θέλαμε να ρίξουμε μια βουτιά. Ναι. Γιατί έχει τα πάρκα εκεί με τις λίμνες και αυτά. Βουτήξαμε, κάναμε και το μακροβούτι, την μπόμπα. Ναι, σωστά. Μπαπ με τον κόλο. Ναι. Μετά βγήκαμε, λέμε εντάξει, κοιμόμαστε, ξέρω εγώ, εντάξει, καλοκαιράκι ήταν. Και κάποιος ψήρισε τα ρούχα. Συμβαίνουν αυτά, εντάξει. Έπινες πιτσιρικάς. Ναι, έπινα. Έπινες, ε. Ήταν από ανασφάλεια μόνο. Τίποτα άλλο. Δεν αισθανόσουν ότι πίνοντας αισθανόσουν πιο μάγκας, πιο βέβαιος, μπορούσε να μιλήσει σε γυναίκα πιο εύκολα. Ξέρεις τι, φοβούμαι την απόρριψη πάρα πολύ. Δηλαδή, ωραία, μα απέρριψε αυτή. Κόμμα να πάω στην άλλη. Λέτε. Που νυφάλιος θα με πείραζε, ας πούμε. Γιατί αυτή που μου αρέσει, γιατί δεν με θέλει, ξέρω εγώ. Οπότε έπινα. Και ξαφνικά, λες. Και ξαφνικά μια μέρα ήθελα να βγω και. Συνειδητοποίησα ότι. Γιατί ρε φίλε το κάνεις τον εαυτό σου αυτό. Σε ποια ηλικία.
Ήμουν γύρω στα 9-20. Μου λέει, γιατί, δηλαδή, γιατί να εξαρτάσαι από κάτι άλλο για να είσαι καλά. Το οποίο είναι το οτιδήποτε, είτε είναι το ποτό, είτε είναι... Drugs, είτε είναι οτιδήποτε. Όχι, όχι. Από μικρός ήμουν στον αθλητισμό, δεν μ' άρεσε ποτέ αυτό το ψέμα που προσφέρουν τα drugs. Δηλαδή, είναι... Το fake fun. Μα είναι, fake, μόνο, ναι. Είναι μόνο fake. Δηλαδή δεν γίνεται να θέλω να πάρω κάτι να περάσω καλά και μετά να το έχω ανάγκη αυτό το πράγμα. Έχεις ένα κόλλημα με τα μεταφυσικά. Πιστεύεις πολύ τα μεταφυσικά. Φοβερά. Ε? Φοβερά. Πας σε κάτι σπίτι και τραβάς φαντάσματα. Τώρα θα μου πεις ότι έχεις δει φάντασμα και θα. Καλά, θα σου στείλω φωτογραφία με φάντασμα που έχω τραβήξει ο ίδιος και μετά θα έρθω. Έχεις βάλει κανένα κολυτάρι, σου πούμε και κάνει το φάντασμα. Πού θα το κάνει το φάντασμα δεύτερο όροφο έξω από το παράθυρο. Τι πετάει κιόλας. Όχι, αράζει. Πού αράζει. Έξω το παράθυρο. Έχει πάει στο παράθυρο και κάθεται έτσι και καπνίζει τσιγάρο. Τι κάνει. Τσεκάρει προς τα μέσα, με το χέρι στην τσέπη. Με δουλεύεις τώρα. Καλά, εγώ θα συστήλω στο mail. Θα συστήλω, και τα ξαναλέμε. Μήπως έχεις ζήσει κανένα γνωστό, κανένα Michael Jackson, κανένα Elvis Presley. Θα ήθελα, αλλά όχι. Δεν έχει έρθει. Μάλιστα, και πας και σε κάτι σπίτια περίεργα στα οποία υπάρχουν φαντάσματα. Που φημολογείται ότι υπάρχουν φαντάσματα. Δηλαδή είστε μια συμμορία φίλων η οποία κυνηγάει φαντάσματα. Ghostbusters. Εντάξει τώρα. Είμαστε μια παρέα φίλων που ψάχνετε. Πιστεύεις ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατο. Δεν το έχω σκεφτεί. Πριν περάσουμε στα σκυρά, κάποιος μου ζήτησε σπίτι μου, μια μικρή κοπελίτσα 15 χρόνια, να τραβήξω μια φωτογραφία. Ωραία. Δεν μου κάνεις τη χάρη, έτσι. Χαρά μου. Ελπίζω να μην με βγάλεις άσχημο. Δεν σε βγάζω άσχημο. Άλλος θα δει την εκπομπή, αλλά για να την πάλι να σε βάλω να υπογράψεις. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται που οι πιτσιρίκες σε γουστάρουν ξαφνικά. Κοίτα. Μπορεί να σε γουστάρανε στο κύκλο σου, ενώ ξαφνικά ενώ σε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και. Κοίτα, σίγουρα μου αρέσει πάρα πολύ που έρχονται και μου μιλάνε και νιώθουν μια οικειότητα. Έρχονται και στην πέφτουν, σου λένε τι έγινε. Όχι, δεν μου την πέφτουν. Ναι, γεια σου, πούμε... γεια σου, Αλέξη. Το Αλέξη. Α, το ναι. Ω Αλέξη, α πούμε. Ναι, αλλά είμαι πλέον Αλέξιος. Ναι. Γεια σου, Αλέξη, τι κάνεις για αυτά. Δεν μου έχει τύχει έτσι κάτι έτσι. Να πω μου την έπεσα στην ψύχρα. Α, δεν την έπεσε στην ψύχρα. Όχι, όχι. Εσύ τώρα που πήρες και αέρα, ας πούμε, και τα λοιπά, και μας ξέρουν, την έχεις πέσει πιο πολύ στην ψύχρα, έχεις αλλάξει. Να σου πω την αλήθεια, όχι. Ε, όχι. Όχι. Δεν είμαι. Δεν άλλαξε συμπεριφορά, ρε. Πες αλήθεια, ρε. Ναι, αλήθεια λέω. Σίγουρα μου αρέσει και αυτά, αλλά δεν. Αλλά έχεις δίκιο. Βλέπεις κάτι από πίσω, ε. Ναι. Κοίτα. Ξέρεις ποιος είναι. Μου κάνεις ποιος είναι. Ο Elvis. Ο Elvis είναι, το είδες ο μαλάκα. Καλό. Ήταν πάρα πολύ καλό. Αλλά δεν τρόμαξες όμως, μπράβο, δεν τρόμαξες. Ήταν τόσο εύκολο να τρομάξω. Είπε, άμα ξαφνικά δεν περιμένεις κάποιον και σου κάνει μπουμ, δεν ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει, δε, ήταν πάρα πολύ καλό. Πάμε τώρα σε κάτι που εσείς θα κλείσετε τα αυτιά σας που είστε μικρές, όσοι είστε μικρές.